έχω ξαναδείξει αναλόγου τέτοιου χάρτες, την Τουρκία και τον τουρκικό κόσμο, τον στρατηγικό ρόλο τη Αρμενία στην ανάσχεση αυτού ακριβώς αυτή ακριβώ τη καταστάσεω. Και πρέπει να το δείτε, χωρίς να βλέπετε άλλα χρώματα, το πράσινο των χωρών που η Τουρκία έχει τι πιο στενέ σχέσει, Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, Αζερβαϊτζάν κλπ. Ποιο είναι ο ρόλο του αρμενικού γεωπολιτικού κρυπηδόματο. Το κρυπίδωμα είναι το μεγάλο το Ρίμλαντ, το οποίο ουσιαστικώ απέκλειε την Ρωσική Ομοσπονδία, τη Σοβιετική Ένωση, την Τζαρική Αυτοκρατορία από τι θερμέ θάλασσε. Κοιτάξτε λοιπόν ένα πολύ μικρό κρυπίδωμα, τι ζημιά μπορεί να δημιουργήσει σε επίπεδο γεωγραφία εννοείται, απέναντι στα σχέδια του Ταγί Περντογάν να ενοποιήσει όλο τον τουρκικό κόσμο. Και λέω σε σχέδια του Ταγί Περντογάν, διαβάζετε πάνω τη γράφ, θα έρθουμε και σε αυτά, διότι όπω καταλάβατε μετά από την ήττα με την υπογραφή του Πούτιν των Αρμενίων στο Καραπάχ, πλέον εδώ θα υπάρχει ένα οδικό διάδρομο, αυτό που έλεγα ο διάδρομο του Ντάντσιχ του 1939, μεταξύ της γερμανικής πόλης Ντάντσιχ και της, των κυρίως γερμανικών ενταφών του τότε Ράιχ, όπου θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν για πρώτη φορά απευθεία με την Τουρκία και θα επιτρέψει στον Μπακού να συνδεθεί απευθεία ο δικό με την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Και από εκεί με τον υπόλοιπο κόσμο. Και στην άλλη πλευρά τη Κασπία, μην μου πείτε ποια είναι η Κασπία, οι Αράλ και οι Βαϊκάλ είναι οι μεγάλε λίμνε που βλέπετε. Τα παιδιά βάζουμε γεωγραφία, να μαθαίνουμε στα παιδιά μα. Δείχνουν το σημείο εκείνο το οποίο πλέον ο τουρκικό κόσμο, αυτό που εννοεί ο Ερντογάν ω του πλέον φύλλα προσκυμένου, το Αζερβαϊτζάν θέλει πιο πολύ να υφαρπάξει, να ελέγξει και επ' αυτού υπάρχει μια διαφωνία σοβαρά για το αν θα πρέπει να αφαιθεί στην Τουρκία με τη Ρωσική Ομοσπονδία, αναφέρομαι, να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στο Αζερβαϊτζάν. Γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα πρόκειται, θα πρόκειται για μεγάλη γεωπολιτική ήττα με μελλοντικέ προεκτάσει του Πρόεδρου Πούτιν και τον. Με τον που αποφασίζει μόνο, είναι και ο Συμβουλή του. Σε αυτό λοιπόν το περίγραμμα, το μόνο κομμάτι που βλέπετε να είναι ευρωπαϊκό είναι η Ανατολική Θράκη. Μάλιστα. Επανέρχομαι λοιπόν στην Αρμενία. Η Αρμενία, η οποία η τύφη, αλλά δεν εξοντώθη, συνεχίζει να παραμένει ως φράγμα, ως κρυπίδωμα μεταξύ του τουρκικού κόσμου πέραν της Κασπίας και Αζερβαϊτζάν και Τουρκίας. Ας μην το ξεχνάμε. Πρέπει το συντομότερο δυνατόν να βρούμε τρόπους ούτω ώστε να έχουμε παρουσία στην Αρμενία. Να μια καλή ευκαιρία με τη Ρωσική Ομοσπονδία να βρούμε την ευκαιρία, ένα κοινό τρόπο να έχουμε και ελληνική παρουσία, στρατιωτική παρουσία στην Αρμενία. Στο κάτω-κάτω, οι Αρμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι εκπαιδεύονται στι παραγωγικέ σχολέ των Ενόπων Δυνάμεων. Ιδίω στου στρατιωτικού σχολείου Ευελπίδων. Τι μα εμποδίζει, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά επ' αυτού. Οι ναυτικό δεν έχουν. Έχουν ανάγκη όμω από αεροπορία, γνώσει, έχουν ανάγκη από. Συζήτηση για θέματα αμήνη, χερσαία αμήνη και από μια επανδρομένα. Πώ θα αντιμετωπίζουμε, πώ θα αναπτύσσουμε καινουρια Θυμίζω μια παλιά επένδυση τη Πυρκάλ. Παλαιά, ο δεό διαπιστευμένο δημοσιογράφο που συνεχίζω ακόμα να είμαι, αφορούσε την Πυρκάλ, η οποία είχε και ένα εργοστάσιο κάπου στην Αρμενία. Το οποίο ασχολείται με τεχνολογίε λέιζερ. Ναι, μην εκπλήσεστε. Η Πυρκάλ τότε είχε κάνει επένδυση και είχε δημιουργήσει μια επένδυση στην Αρμενία που αφορούσε ένα εργοστάσιο το οποίο ασχολείται με τεχνολογίε λέιζερ. Ναι, θα μου πείτε ότι παρενέβησαν οι Αμερικανοί. Πάρα πολύ ωραία. Άλλη μια λοιπόν μια καλή ευκαιρία σήμερα να ξαναθυμηθούμε αυτά τα πράγματα και να δούμε πώ μπορούμε αυτό να το αξιοποιήσουμε. Άρα έχουμε έδαφο για να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι από την παλαιά ηγεσία των ΕΑΣ, των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, από Περκάλ και Εύω, ιδίω από την Περκάλ, που έχουν ασχοληθεί εμπεριστατωμένω. Α προσκληθούν να αναλάβουν έργο. Ιδέε έχουμε.